την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής ώστε να βρει λύση στο πρόβλημα που τους ταλαινίζει επί δεκαετίες. Ζητούν κάτοικοι τη είσοδου Δέσπος Μπότσαρη στο Λασπότοπο. Μια περιοχή που συνεχώς τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται με την ανέγερση νέων οικοδομών, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκεται αυτή την περίοδο το έργο διαπλάτησης και ασφαλτοστρώσεων δρόμων αλλά και κατασκευής πεζοδρομίων, έργα που οι κάτοικοι περίμεναν χρόνια. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, στην μελέτη του συγκεκριμένου έργου και στην εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχουν συμπεριληφθεί κάποιες σοδοί της συγκεκριμένης περιοχής, με αποτέλεσμα να παραμένουν μεχαλίκοι και με τα προβλήματα για τους κατοίκους να μην σταματούν. Και η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη με κάθε βροχόπτωση, όπως επισημαίνουν κάτοικοι, σε έναν παράδρομο λίγων μέτρων που έχει βρεθεί εκτός του έργου που εκτελείται. Έτσι, κάθε φορά που υπάρχει βροχόπτωση, τα νερά συμπαρασύρουν τα φερτά υλικά, ενώ λόγω της κλίσης που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο λιμνάζουν και εισέρχονται κυριολεκτικά στις αυλές των σπιτιών τους. Ένα πρόβλημα που δεν έχει επιληθεί εδώ και δεκαετίες, ζητώντας πλέον τώρα που υλοποιούνται έργα στην περιοχή να βρεθεί μια λύση. Εγώ μένω εδώ. Το νερό μαζεύεται όλο αυτό εδώ το νερό. Από πάνω, από εδώ, μαζεύεται εδώ. Βλέπεις, έβαλα σκάρα μόνη μου εκεί πέρα για να μην πνίγουμε. Και βγαίνω με τη σκούπα, άρρωστη γυναίκα, βγαίνω και σκουπάω τα νερά. Πήγα στον Αρλέτο, με έστειλε στο Λόλο. Ο Λόλος ήρθε, το είδε, δεν γίνεται. Πώς είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα εδώ δεν μπορεί να το φτιάξει. Δεν είναι τώρα, είναι χρόνια. Δεν είναι τώρα ο δήμαρχος αυτός. Είναι επί Γεωργιάδη, επί Γκότα, επί Γοργόλης, ποιοι ήταν αυτοί οι παλιοί, ήμουν 25 χρονών και είμαι 70 χρονών τώρα. Και εγώ πνίγουμε αυτή η συνέχεια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μέσον για να βγουν εδώ να μας φτιάξουν τον δρόμο. Εδώ έρξαν, ήρθαν εδώ από το Δημαρχείο, ρίξανε, δεν ήμουν εδώ. Ήμουν στην Αθήνα και εδώ τάψει. Για ποιο πράγμα τάψει. Δηλαδή πρέπει να πνιγώ, εκεί το έφυγαν ψηλά, εδώ το έχουν χαμηλά. Και μένει όλο το νερό από όλο από εκεί, έρχεται εδώ. Ήρθε το ίδιο το κομμάτι αυτό, λέει δεν έχουμε να το φτιάξουμε. Δεν έχουμε. Όμως ήρθε κάποιος εργολάβος και μας είπε ότι θα μας το φτιάξει. Τελικά το αναιρέσα δεν το κάναν. Όχι μόνο σε αυτό το σημείο και ακριβώς από το πίσω μέρος που είναι ένας πεζόδρομος δεν το έχουν κάνει καθόλου. Εδώ εμείς το χειμώνα έχουμε το εξής πρόβλημα. Όταν βρέχει, επειδή είμαστε πολύ χαμηλά, έχει κλείσει ο δρόμος προς αυτό το σημείο και όλα τα νερά μας μπαίνουν μέσα. Εμείς παρακαλέσαμε και τον κύριο Αριλάτου και τον κύριο Λόλο και λέμε αυτό το κομματάκι εδώ πέρα να το φτιάξουν και ακριβώς στο πίσω σημείο, διότι και επειδή είμαστε χαμηλά, τα σπίτια μας είναι χαμηλά φτιαγμένα. Αυτή είναι μια κατάσταση όμως η οποία δεν έχει δημιουργηθεί τώρα, είναι χρόνια αυτή η κατάσταση. Αυτή είναι χρόνια η κατάσταση, αλλά παραδείγματος χάρη εκεί ένα κομματάκι κάτω είναι φτιαγμένο στον δρόμο, σε αυτό το κομμάτι το αφήσανε και από το πίσω μέρος το αφήσανε. Για ποιο λόγο. Τα υπόλοιπα τα έργα πότε έγιναν εδώ σε αυτή την Τώρα αυτές τις μέρες δεν τελείωσαν ακόμα, τα έργα γίνονται εδώ και πιστεύω ότι σχεδόν τελειώνουν τώρα, μάλλον δεν ξέρω πότε θα ρίξουν τον άσφαλτο. Εμείς τους παρακαλέσαμε πάρα πολύ, τουλάχιστον αυτό το κομμάτι εδώ και το κομμάτι από την πίσω πλευρά, το οποίο είναι ούτε 10 μέτρα, 15 μέτρα δεν είναι, τουλάχιστον το φτιάχνανε. Διότι εμείς το χειμώνα θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα. Όχι εγώ και η κυρία εδώ, μπαίνουν τα νερά μέσα και πνιγόμαστε. Πιστεύω ότι αν υπάρχει καλή πρόθεση από το Δήμο και από το Δήμαρχο, μπορούν κάλλιστα να το κάνουν και αυτό, διότι δεν είναι και το τεράστιο έργο. Και κοιτάξτε, δηλαδή, πώς σηκώνεται εδώ, σηκώνεται εδώ, κατεβαίνει και όλα τα νερά πνιγόμαστε εδώ. Πιστεύω ότι αν έχουν την καλή πρόθεση, μπορούν να το κάνουν. Και εμείς δεν είμαστε πολύ τη τελευταία κατηγορία, μπορούμε να ζούμε σε χαμηλά τοπία. Αλλά τουλάχιστον πρέπει να μας προσέξουν και εμάς το ίδιο ακριβώς. Δεν νομίζω ότι είναι το κοστολόγιο τόσο μεγάλο, ενώ έχω κάνει τόσους άλλους δρόμους και να μην κάνω αυτό το κομμάτι, το οποίο εμείς υποφέρομαι το χειμώνα όλο. Αυτό το σημείο εδώ πέρα το έχουν καταλήψει τελείως. Ενώ εδώ είναι δρόμος να κατέβει κάτω, μεταξύ το χειμώνα εδώ, αν πάμε πιο κάτω και δείτε, όλα τα νερά μπαίνουν σε μένα μέσα. Αν δεν γίνει πεζοδρόμιο, θα έρθουν όλα τα νερά μέσα σε μένα. Αυτό είναι κανονικά δρόμος εδώ δηλαδή. Αυτό είναι δρόμος εδώ κανονικά. Είναι στο σχέδιο πόλιος. Είναι δρόμος εδώ πέρα και κατεβαίνει κάτω. Εδώ θα πιάνει παιδική χαρά. Και εδώ θα γίνει παιδική χαρά όταν θα γίνει. Δεν μας έφερε. Αλλά εδώ παραδείγματος χάρη που έπρεπε να κάνουμε εδώ πριν 15 μέτρα δεν το κάνανε. Σε επικοινωνία του Ήπειρου στη Βιέννα με τον αντιδήμαρχο έργων του Δήμου Γεννητών, Γιώργο Αρλέτο, μας γνωστοποίησε πως το πρόβλημα στο συγκεκριμένο δρόμο είναι εν γνώση του Δήμου και ήδη εξετάζεται η ένταξή του σε μια εργολαβία που αναμένεται τους επόμενους μήνες για άλλες οδούς στη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτό γιατί πέραν της ασφαλτόστρωσης που ζητούν οι κάτοικοι, θα πρέπει να προηγηθούν έργα υποδομής όπως διευθέτηση των ομβρίων που απαιτούνται.